Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης, παρουσιάστηκαν οι άξονες του νόμου που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες από την Ελληνική Βουλή και οι θετικές επιπτώσεις και προοπτικές που ανοίγονται για το λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Όλα Χριστός Δούκας, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά και Δημήτρη Ρίζο, με το σχέδιο αυτό λύνονται παρεξηγήσεις και παραποίησεις πάνω σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των λιμένων της χώρας. Σχεδιασμός του λιμανιού, δηλαδή με βάση το επιχειρηματικό κέρδος του ιδιώτη, τιμολόγηση με βάση τις ανάγκες του ιδιώτη, κοινωνικός χαρακτήρας μηδέν, κοίταγμα στην πόλη καθόλου, όφθα, ΝΟΑ θα πληρώνουν, ερασιτέχνες αλληλείς θα πληρώνουν. Το τι θα πληρώνουν έχει να κάνει με πολλά πράγματα και κυρίως με τα ό,τι συμφέρει το κέρδος του επιχειρηματία. Αυτή είναι η άλλη όψη. Και κυρίως, αν θέλει ένα πολεμικό πλοίο της Ελλάδας σε ένα λιμάνι που απέχει 30 χιλιόμετρα από την Τουρκία να έρθει εδώ, θα ζητάει άδεια. Αυτά και άλλα πολλά καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό ανατριχιαστικό το μοντέλο. Δεν υπάρχει πια στον κόσμο. Το 85%, όπως είπε και η Νατάσα, λειτουργεί στο μοντέλο αυτό, το landlord. Δηλαδή, ο φορέας διαχείρισης είναι ή δημοτικός ή δημόσιος, αλλά οι πάροχοι υπηρεσιών, αυτοί που είναι οι παίκτες, που ξέρουν το έργο, έχουν τις διασυνδέσεις, μπορούν να φέρουν τα φορτία, μπορούν να κάνουν τη δουλειά, είναι συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι και αυτοί μπορούν να έρθουν και σε συνεννόηση με το παγκόσμιο εμπόριο, με την παγκόσμιο τουρισμό, με την κρουαζιέρα την παγκόσμια, για να κάνουν τη δουλειά αξιόπιστα σε όφελος και του λιμανιού και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι το σχέδιο δηλαδή, και αυτό είναι το μοντέλο πια που θα αναπτυχθούν από εδώ και πέρα, πλην δηλαδή Πειραιά και Θεσσαλονίκη που πήραν τον δρόμο τους όπως τον πήραν, για τους λόγους που τον πήραν. Θα αναπτυχθεί η λιμενική βιομηχανία και η διακυβέρνηση στη χώρα μας. Σημαντικά σημεία του σχεδίου νόμου, σύμφωνα με την κυρία Γκαρά, είναι μεταξύ άλλων πως τα λιμάνια παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο και την κυριότητα του δημοσίου και πως διασφαλίζεται η θέση και τα πλήρη δικαιώματα των εργαζομένων. Η συγκεκριμένη μέθοδος ουσιαστικά διατηρεί υπό δημόσιο έλεγχο και την κυριότητα στο δημόσιο τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας. Δεν ιδιωτικοποιούνται, δεν πωλούνται, δεν περνάνε σε ιδιωτικά χέρια. Αντιθέτως, η κυριότητα παραμένει στο δημόσιο και τον πρώτο λόγο έχουν οι οργανισμοί λιμένων για ό,τι συμβεί και όποια δραστηριότητα αναπτυχθεί στο εκάστοτε λιμάνι. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, η συγκεκριμένη μέθοδος των υποπαραχωρήσεων κυρίως αφορά σε πρώτη φάση το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εξήγησα πριν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το λιμάνι μας, παρά το ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αξιοποιηθεί και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έχουν γίνει πολύ σημαντικές μελέτες, αλλά και μικρά έργα αναγκαία και έχουν προχωρήσει δραστηριότητες. Ωστόσο, για την προσέλκυση μεγάλων, κυρίως ξένων επενδύσεων, όπως για παράδειγμα το να γίνει στο λιμάνι μας ένα κέντρο logistics, να αξιοποιηθούν ενεργειακά project ή να φτιαχτούν μαρίνες για την αξιοποίηση θαλάσσιου τουρισμού ή και κυρίως το εμπορικό του κομμάτι, όπου χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις υψηλού κόστους, με τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων μπορεί να γίνει η προσέλκυση σε αυτούς τους ιδιώτες. Από την πλευρά του, ο κύριος Ρίζος περιέγραψε το μεταμνημονιακό πλαίσιο που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες για τη χώρα και αναφέρθηκε στις μεγάλες υποδομές όπως είναι τα λιμάνια, οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, κάνοντας αναφορά στη σιδηροδρομική Εγνατία, επίσης όλους τους αγωγούς και τα ενεργειακά έργα, στην αυτονόμηση του νοσοκομείου Δημοτήχου κτλ. Όλα αυτά είναι μια προσπάθεια που μας δίνει το μέτρο της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε. Μιας δουλειάς η οποία σίγουρα θα έχει τα μέγιστα ωφέλη και για την περιοχή μας. Γιατί είναι το θέμα του κάθε του οδικού άξονα που τέλειωσε, είναι οι φορείς διακήρυσης, οι οποίοι έχουν τελειώσει, έχουν μπει σε δουλειά, τα μικρά και μεγάλα πράγματα που αφορούν την περιοχή μας. Ιδιαίτερα για τα λιμάνια έχουμε τελευταίο, πέρα από τον νόμο του που ψηφίστηκε, έχουμε για τελειμενικά ταμεία 20 εκατομμύρια για έργα σε μικρά λιμάνια, σε μικρά νησιά. Όλα αυτά δεν είναι το ένα με το άλλο. Και να μην ξεχάσουμε και το κοινωνικό κομμάτι. Ξεχάσουμε και το χαρακτηρισμό του νησιού της Αμοθράκης σαν άγωνο Α,
αν ξεχάσουμε την αυτονόμηση του νοσοκομείου του Δημοτήχου, αν μην ξεχάσουμε τους αρκετούς γιατρούς που έχουν πάει στα περιφερειακά ιατρεία, τα πρώην αγροτικά. Να μην ξεχάσουμε τις δυνατότητες που δίνεται μέσω των ΕΣΠΑ και διάφορων προγραμμάτων στην ιατρική σχολή και γενικότερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο να κάνει έργα στο κάμπους της Αλεξανδρούπολης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου κυρώνει τις υφιστάμενες συμβάσεις στα 10 περιφερειακά λιμάνια της χώρας, κυρώνει ουσιαστικά και νομιμοποιεί τις δραστηριότητες που ήδη είναι σε ανάπτυξη και παράλληλα δημιουργεί το πλαίσιο και τη δυνατότητα στους λιμένες να προχωρήσουν και να αξιοποιήσουν τη μέθοδο των υποπαραχωρήσεων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, υποδομές και ανοδομές.